Πιστεύω ότι έχω αποκομίσει πάρα πολλά πράγματα. Διότι άμα βοηθάς τον συνάνθρωπό σου, σίγουρα σε γεμίζει και νιώθεις μια ικανοποίηση το να προσφέρεις. Και το να νιώθεις ότι μπορείς να βοηθήσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια με την κρίση που περάσαμε, πάρα πολλές φορές ένιωθα ότι πραγματικά προσφέρουμε και προσφέρουμε βεβαίως και σαν Ερυθρός Σταυρός. Επομένως είναι κάτι που για μένα είναι στάση ζωής. Πιστεύω ότι είναι κάτι που κερδίζεις και γίνεσαι και καλύτερος άνθρωπος. Να ξεκινήσω από κάτι άλλο. Διότι όταν ξεκίνησα στον Ερυθρό Σταυρό, ξεκίνησα από το Τμήμα Νέων. Και αυτό ήταν το 1973. Και ξεκινήσαμε το Τμήμα Νέα με μια κυρία που λέγονταν Θέκλα Κουμενή και τότε ήταν η πρόεδρος και το δημιουργήσαμε. Και επομένως θεωρώ ότι ένα από τα επιτεύγματα, αν μπορώ να το βάλω σε εισαγωγικά, ήταν το Τμήμα Νέων, διότι μετά προχώρησα, ήμουν στο κλάδο Λευκωσίας, μετά ήμουν πρόεδρος του Τμήματος Νέων για αρκετά χρόνια. Και πιστεύω ότι ήταν μεγάλη προσφορά στον τόπο, μεγάλη προσφορά στα παιδιά, διότι καταφέραμε να δουλεύουμε με τα σχολεία και προετοιμάζεις τους εθελοντές του μέλλοντος και μαθαίνεις και τα παιδιά να προσφέρουν, που πιστεύω ότι ήταν από τα καλύτερα προγράμματα που έχουν γίνει. Τώρα, σαν πρόεδρος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, θα έλεγα το μεγάλο επίτευγμα που έκαναμε, διότι βεβαίως ό,τι κάνεις δεν το κάνεις μόνο σου, έχεις συνεργάτες, είναι η κλάδη, είναι το Τμήμα Νέων, δηλαδή δουλεύουμε συλλογικά. Είναι το θεραπευτικό κέντρο παιδιών στα Πολεμίδια που ανακαινήσαμε. Και το ανακαινήσαμε με διάφορες φάσεις, με δωρητές, δωμάτιο-δωμάτιο και ήταν μια, ας το πούμε, πώς να το πω, υπόσχεση που είχαμε δώσει στην κυρία Στέλλα Σουλιώτη που ήταν πρόεδρος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού για πολλά χρόνια, ότι το παιδικό αναρωτήριο, που λέγονταν τότε παιδικό αναρωτήριο και μετά μεταονομάστηκε σε θεραπευτικό κέντρο παιδιών Στέλλα Σουλιώτη, δεν θα το εγκαταλείψουμε παρόλες τις δυσκολίες που είχαμε κάποια περίοδο και θα το συνεχίσουμε. Και πιστεύω ότι το ότι καταφέραμε να το ανακαινήσουμε και ότι συνεχίζει ως τώρα και έχουμε και καινούρια προγράμματα τώρα, πιστεύω ότι ήταν από τα καλύτερα επίσης για μένα. Ήταν κάτι που θεωρώ ότι πετύχαμε, ας πούμε, ήταν κάτι πάρα πολύ καλό. Πιστεύω έχω ακόμα να προσφέρω, αλλά γυρεύω αντικαταστάτη, δηλαδή προετοιμάζομαστε για την συνέχεια. Διότι δεν μπορείς να είσαι σε έναν πόστο επάπειρον, χρειάζεσαι και νέες ιδέες, τώρα και οι νέοι δουλεύουν με διαφορετικόν τρόπο και είναι κάτι που το έχω στο μυαλό μου και πιστεύω και κάποιοι άλλοι συνεργάτες που είναι μαζί μου στο Συμβούλιο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού το σκέφτονται επίσης. Φτάνει να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος για να μπορέσει να γίνει συνέχεια, όπως, ας το βάλουμε έτσι, έγινε μαζί με την κυρία Σουλιώτη, μετά ήμουν εγώ και κάπου εδούλεψε καλά, ας πούμε, η διαδοχή. Διαφορετικά, γιατί είναι κρίμα, σκέφτεσαι, ας πούμε, να μην χαλάσει και να έχεις προβλήματα αν δεν μπορέσει ο νέος πρόεδρος, ας πούμε, να δουλέψει με όλες τις επαρχίες και διάφορα άλλα πράγματα. Με το Τμήμα Νέων φέτος θα γιορτάζουμε τα 45 χρόνια, είπαμε ξεκίνησε το 1973 και θα έχουμε μία, θα το έλεγα εκδήλωση, αλλά μία προσφορά από διάφορους σχεδιαστές μόδας που θα σχεδιάσαν φανέλες. Η κάθε φανέλα έχει σαν θέμα μία από τις αρχές του Ερυθρού Σταυρού. Και πιστεύω και θα πουληθούν βεβαίως αυτές οι φανέλες και τα εισοδήματα από αυτό το
πρόγραμμα θα πάει στο πόγευμα του μαθητή, διότι έχει από την κρίση, όταν ξεκίνησε η κρίση και μετά, συμβάλλουμε και εμείς, σαν Ερυθρό Σταυρό, στο πρόγευμα του μαθητή σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Και όλα τα έσοδα από αυτό το πρόγραμμα θα πάει εκεί. Έχουμε, πρέπει να πω επίσης να ευχαριστήσω και τους σχεδιαστές, διότι έχουμε 7 αξιόλογοι σχεδιαστές και οι φανέλες μας θα είναι πάρα πολύ όμορφες και εκτός από τον Ερυθρό Σταυρό θα πουλούνται επίσης σε κάποια καταστήματα και στη Λευκωσία και στη Λεμεσό. Λοιπόν, να σας διαβάσω τους σχεδιαστές για να μην ξεχάσω κανένα. Ελίνα Λεβέντη, Ανεξαρτησία, που θα έχει σαν θέμα την ανεξαρτησία. Ανής, Ανθρωπισμός. Λουκία Κυριάκου, Ενότητα. Τρίφωνος Μοδέστου, Αμεροληψία. Σάντι Αντωνίου, Εθελοντισμός. Τότα Πατσαλίδου, Ουδετερότητα. Άντρι Ψάλτη, Παγκοσμιότητα. Και τους ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάρα πολύ όμορφες οι φανέλες και ελπίζω να πουληθούν και να έχουμε ένα καλό εισόδημα από αυτόν το project. Ναι, μπορώ να πω, ναι, δεν μπορώ να πω ότι έχω ρουτίνα, αλλά συνήθως κάθε μέρα κάτι έχω. Δηλαδή είτε μια συνεδρίαση, θα πάω στον Ερυθρό Σταυρό, θα συζητήσω με τη διευθύντρια μας που έχουμε εκεί, ή έχω συνεδριάσεις με κάποια άλλα ιδρύματα με τα οποία ασχολούμαι. Πάντοτε έχω κάτι να κάνω. Θα ξυπνήσω νωρίς και ξεκινά η μέρα. Τηλεφωνήματα και μετά όταν έχω ώρα θα πεταχτώ, μπορεί να πεταχτώ να δω και κανένα εγγόνι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαι, ξέρετε πώς, τι εννοείται με παραδοσιακή γιαγιά. Αυτό μου θυμίζει, παρένθεση, μια ιστορία της εγγονής μου όταν πρωτοπήγε στο δημοτικό και ήταν μέσα στην τάξη και ξεκινήσαν και ήταν η λέξη γιαγιά. Και βέβαια η γιαγιά, ο τρόπος που την ήταν στο βιβλίο, ήταν με το μαντίλι στην κεφαλή, λίγο μεγάλη στην ηλικία και ψήλωσε το χέρι η εγγονή μου και τους είπε, μα εμένα η γιαγιά μου δεν είναι έτσι για μένα, διότι ας πούμε μου έχει και αδυναμία. Ναι, εντάξει, δεν είμαι η παραδοσιακή γιαγιά με την έννοια ότι δεν ασχολούμαι κάθε μέρα ίσως με τα εγγόνια, δεν έχω τον καιρό. Αλλά μ' αρέσει να τους μαθαίνω αρκετά πράγματα και παραδόσεις που έχουμε εμείς και ας πούμε διάφορα πράγματα που εκεί πιστεύω πάω πίσω στην παράδοση. Ας πούμε τα Χριστούγεννα, με τις παραδόσεις των Χριστούγεννων, τώρα το Πάσχα, διάφορα πράγματα, το να πάμε στην εκκλησία, θα πάμε να κοινωνήσουμε, δηλαδή αυτά τα πράγματα νομίζω είμαι εγώ που τους τα μαθαίνω κατά κάποιον τρόπο. Μπορεί να συμβεί, αλλά προσπαθώ να μην συμβεί, γιατί άμα συμβεί πραγματικά μπορεί να βγω έξω από τα ρούχα μου, έτσι προσπαθώ να συγκρατιέμαι. Κοιτάξτε, ναι, δεν μπορώ να πω ότι εκείνο θα, εντάξει, μπορεί να θυμώσω ή μπορεί να πληγωθώ, αλλά είναι κατά κάποιον τρόπο αναμενόμενο λίγο. Με τη ζωή που έχουμε ή που είχαμε και με την πολιτική, διότι εντάξει, φυσικό θα πουν ορισμένα πράγματα για σένα. Αλλά έχω και έναν άλλο εγώ προσωπικά. Ο τρόπος που αντιδρώ είναι με ορισμένους ανθρώπους. Αν πιστέψω ότι πλέον αυτοί οι άνθρωποι, είτε συγγενείς είναι, είτε φίλοι, είτε συνεργάτες, δεν συμπεριφερθήκαν καλά ή καταλάβω ότι δεν έχουν κανένα, δεν είχαν κανένα αληθινό αίσθημα απέναντι μας, τότε απλούστατα δεν τους βλέπω πλέον και δεν ασχολούμαι πλέον μαζί τους και τελειώνει η υπόθεση. Αλλά δεν πρόκειται να κάνω, ας πούμε, καυγά για να, ξέρεις, να αρχίσω να συζητώ με ένα πράγμα, γιατί αν έχει ανθρώπους που ό,τι και να τους πεις, δεν αλλάζουν.
Πρώτα απ' όλα είμαι υπερήφανη το ότι, ότι τους βλέπω. Τους βλέπω και μεγαλώνουν. Βλέπουν ότι εξελίσσονται σε, μπορώ να πω, καλά παιδιά. Όλοι είναι και στο σχολείο, τα πάνε καλά και είχαν καλές αποδόσεις, συμπεριφέρονται καλά. Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα μαζί τους τώρα που αρχίζουν πλέον, γιατί έχουμε αρκετούς τώρα που είναι στην εφηβική ηλικία και ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολα τα παιδιά όταν περνούν αυτό το στάδιο, ας πούμε, της ζωής τους. Επομένως, πιστεύω ότι είμαι περήφανη για αυτούς και για τους γονείς τους που καταφέραν να τους μεγαλώσουν σωστά. Και πολλές φορές μου λένε, ας πούμε, ότι μπράβο, συμπεριφέρονται καλά, καλά παιδιά. Αυτά, εντάξει, με γεμίζει με περηφάνεια και νιώθω ωραία άμα μου το λένε. Θα έλεγα ότι τα ταξίδια που έκανα, βεβαίως ήταν και το τελευταίο ταξίδι που έκανα με τον Τάσο στην Κίνα, τότε που πήγαμε στους Ολυμπιακούς. Ήταν ένα από τα ταξίδια που, εντάξει, θα το θυμούμε, ας πούμε, για πολύ καιρό και για πάντα, θα έλεγα. Επομένως, η Κίνα ήταν ένας από τους προορισμούς που μου άρεσαν και ξαναπήγαμε και με τον Ερυθρό Σταυρό μετά. Επίσης, είχαμε κάνει ένα ταξίδι με τον Ερυθρό Σταυρό στην Καμποτία και στο Βιετνάμ, που ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Πετύχαμε, φέτος έκαναμε το ταξίδι μας και πήγαμε στην Κούβα φέτος, που ήταν, είχε ενδιαφέρον. Υπάρχουν ακόμη πολλές χώρες που δεν επισκεφθήκαμε και επομένως ίσως το επόμενο ταξίδι να είναι τίποτε Λατινική Αμερική, Βραζιλία, Αργεντινή, είναι χώρες που θα ήθελα να επισκεφτώ.